παιδί μου να μην προσέχει το μάτι. Θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Έχει κάνει τράψη το φόρεμα σου, παιδί μου. Μα είναι δυνατόν να σπάσει το τακούνι. Μα είναι δυνατόν. Τακούνι να σπάσει χωρίς να κουνηθεί. Δεν έχει σηκωθεί από την καρέκλα την ώρα που μπήκε. Εκεί είναι. Έχω πάθει σόκο. Έλα, πάμε για μόνο. Μόνο το εφιάστηκε. Μου σηκώστε, τρέπομαι πάρα πολύ. Έφυγε μόνο που ξαφνικά έπαιζε. Για πάω να πατήσω λίγο το πόδι. Πήγα και έσπασε. Και ποιο τη μάτια ξέρει. Και τι μπότε οι αγαπημένε μου. Αλήθεια, έκανα δεν τίποτα να τα ακούω να κολλήσει. Ναι, το πάω στο τζαγκάρι μετά και μου το κολλάει. Ναι, αυτό σου λέω. Που σε όλα μας έχεις να το κολλήσω κι εγώ. Το θέμα είναι πώς έγινε τώρα, ενώ είσαι καθήμενη. Είδες, πήγα να κάνω έτσι να σηκωθώ. Και έφυγε. Το μάτι του Μουτσινά δεν θα του άρεσε καθόλου η μπότα, παιδιά. Είσαι φαβορή, ε. Πού πήγες με αυτή την μπότα εκεί πάνω. Είσαι φαβορή για το λαδί. Πάρε παιδιά. Τώρα θα φεύγει και το λαδί τακούνι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Ελεονόρα Μελέτη, την οποία επίσης πετύχαμε στο σεσουάρ για δολοφόνους. Χαμός έγινε. Ποιοι άλλοι ήταν σε αυτό το σεσουάρ είχαν πάει χτες. Όλοι πήγαν να δουν την παράσταση. Μόνο εμείς δεν ήμασταν. Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει από το σεσουάρ μέσα στα 13 χρόνια. Εντάξει, για να δούμε τι είπε η Ελεονόρα. Η Ελεονόρα Μελέτη είναι πάντα όμορφη, χαμογελαστή και με όρεξη για μια ωραία συζήτηση. Τη συναντήσαμε στην πρεμιέρα της παράστασης «Σεσουάρ για δολοφόνους» και μας εξομολογήθηκε γιατί δεν χαίρεται φέτος τα καλά νούμερα της εκπομπής της. Λιγότερο χαρούμενη από ό,τι άλλες χρονιές, γιατί έχει αποδειχθεί τελικά ότι και να πηγαίνουν καλά οι εκπομπές αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εκπομπές οι οποίες πηγαίναν πολύ καλά κόπηκαν, δεν υπάρχουν φέτος. Λιάγκα Σκορδά, είδες. Ναι, έχω δει. Πόσο φάνηκαν. Ωραίοι. Χωρίς αλλαγές, αλλά. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει κάνει κάποια δραστική αλλαγή. Πολύ συζητημένο πρωινό στον Αντένα. Ναι. Πώς σου φαίνεται? Δεν μου έχει φανεί ακόμα, θέλω να το δω. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον και τα πρόσωπα. Μ' αρέσει ο συνδυασμός, μ' αρέσει η Σύση. Ναι. Και γενικά θα την έβλεπα σε οτιδήποτε και αν δοκίμασε. Ο Χρήστος είναι δοκιμασμένος. Η ιδέα του Αντένα είναι έξυπνη. Την προσωπική σου ζωή πώς την περιγράφεις αυτή την περίοδο? Όμορφη, ήρεμη και όμορφη. Σε μόνη? Τώρα ναι, έχω έρθει με τη Μαριέλα, τη φίλη μου και τη Φλωρίντα. Όχι, στην προσωπική σου ζωή εννοώ. Έχω μια συντροφιά. Περνάς καλά? Είμαι καλά. Ο γάμος είναι στο μυαλό σου? Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου. Γιατί? Αν ήταν θα το είχα κάνει. Παιδί, όχι. Το παιδί πιο πολύ από το γάμο. Θα έκανες ένα παιδί εκτός γάμου? Εννοείται. Εννοείται. Το σκέφτεσαι? Το έχω σκεφτεί στο παρελθόν. Μπορεί και να γίνει δηλαδή. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Θα με πειράξει αν δεν κάνω παιδί ή να παντρευτώ, όχι. Ναι. Αλλά να μην κάνω παιδί, ναι, θα ήθελα να κάνω παιδί. Αυθόρμητη, όπως πάντα. Αυτή είναι γυναίκα για σπίτι. Αυτή είναι γυναίκα για σπίτι. Δεν με νοιάζουν οι παντριές αυτά τα τυπικά. Με νοιάζει να κάνω παιδάκι. Σε παρακολουθούν αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύεις ότι οι άντρες ακόμα φοβούνται το γάμο? Δηλαδή, βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, σε βολεύει μια γυναίκα να μην ζητάει γάμο, αλλά να είσαστε μαζί και να περνάτε ωραία? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Σωστή απάντηση. Πάντως για την ερώτηση στην τηλεοπτική, ήταν λίγο. Δεν ξέρω, δεν την πίστεψα και πολύ για το Μέγκελ. Μ' αρέσουν, δηλαδή. Αλλά μόλις είπαν για τον Αντένα, έλαμψε το κορίτσι. Δηλαδή, έδειξε την προτίμηση. Αυτό που είπε πάντως. Όχι, δεν είσαι, ήσασταν και φίλοι με τα παιδιά πολύ. Με ποιον? Με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά. Έχω την εντύπωση, αν έχω καταλάβει καλά, έχουν πολύ στενές σχέσεις. Με τη Σύση είναι φίλοι. Μαζί το κάνουν αυτό με το κόκκινο. Νομίζω έδειξε μια προτίμηση λίγο προς τον Αντένα. Αυτό, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Παιδιά, δεν έχει δει κοπελά. Άμα δει, θα δείξει προτίμηση. Φαντάζομαι και να δει δηλαδή. Θέλω να τη δώσω να δει, επειδή το παιδί το θέλει, ένα μωράκι που βλέπει την αδερφή του να κάνει hula hoop. Αλλά είναι πολύ μωρό και πάει και κάνει το hula hoop με τη δική του μοναδική κίνηση που υπάρχει. Θέλω να το δούμε λιγάκι αυτό, να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, η αδερφούλα του κάνει το hula hoop, πέφτει και θέλει να κάνει και το μωρό. Αλλά αυτό είναι πολύ μικρούλι. Ναι, δεν μπορεί, αλλά... Ζήλεψε. Θα σε πάω κόντρα τώρα στην κυρία Φραντς, που είναι 91. Η κυρία αυτή δεν διστάζει, πράγμα που δεν έχει κάνει κανένα μας νομίζω, να πηδάει με bungee jumping. Και δεν την νοιάζει και καθόλου. Το μόνο που την νοιάζει. Το μόνο άγχος που. Το τραυμάμαι και με τον εαυτό μου στην ηλικία που είμαι σήμερα, αλλά και πριν 10 χρόνια που θυμάμαι που μου είχαν πει να το κάνω και με πιάσει τα χυπαλμία. Λέω, δεν είστε καλά. Σου είπαν να κάνεις bungee jumping? Ναι. Ή τζαμπακάμπι. Μου είχαν ζητήσει κάτι απλό. Κάποτε με είχαν καλέσει σε μια εκπομπή πριν 15 χρόνια και μου είπαν να κάνω κάτι απλό. Που, δηλαδή δεν μου είπαν έλα να μιλήσουμε, έλα να γελάσουμε, έλα να τραγουδήσεις. Ναι. Κάτι που να πω ρε παιδί μου, εντάξει, πάω να κάνω μια πλάκα. Ναι. Λέω, θα πηδήξεις από την τάδε.
Γεια σας. Σε 28 χρόνια μπορεί να τα πούμε. Από τον αισθμό. Νομίζω κάτι τέτοιο μου είχαν πει. Δεν θυμάμαι. Πάνε πολλά χρόνια. Η Ζαλάδα μου έκανε χρόνια να περάσει. Δεν με ανασκέφτηκαν γι' αυτό. Χουλαχούπ δεν σου πάνε να κάνει τηλέφωνο. Πιο εύκολο, πιο λογικό. Δεν το συγκρίνω με το χουλαχούπ. Το έκανα και εδώ μέσα το χουλαχούπ. Το έχω κάνει τον καφέ άπειρες φορές. Τραμπολίνο έχει κάνει. Και τραμπολίνο είχα κάνει στην πρώτη μου χρονιά του Αντένα. Και κάποιος δεν το έχει ξεχάσει ακόμα. Αλλά εμπάσχεται. Ποτέ δεν είναι αργά γιατί η κυρία Φράνσις το ξεκίνησε στα 82 της. Της άρεσε πάρα πολύ και στα 91 στα γενέθλιά της λέει ας ξαναπηδήξω. Και πηδάει η Φράνσις, Ελένη. 91. Να τη. Κούκλα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αλήθεια. Εδώ στην Παναγία και 12 Απόστολοι. Κάποιος την τουμπλάρει, δεν μπορεί. Όχι Ελένη. Την τουμπλάρουνε. Όχι στα κοντινά. Αντέχει το κορμί δεν τα πίεση. Παιδιά, κληρονόμενη την πετάξανε, πας και από. Πού πάνε ήταν η γιαγιά μου, δεν θα την άφηνα. Δεν τη θες γιαγιά αυτήν τώρα, έτσι. Ας σε παίρνει να πάμε για βόλτα. Κάνει και δηλώσεις, το ευχαριστήθηκε. Και θα σε κοντράρω τώρα πιο πολύ και θα σου πάω στο Ρομ. Ο Ρομ τι είναι? Ο Λόου. Όχι. Είναι ένα αγόρι που έτρεξε σε μαραθώνιο στη Βρετανία. Τρέξαν άντι 1700. Τερμάτισε τρίτος. Μπράβο του. Πήρε το μετάλλιο, στήθηκε, έκανε και δηλώσεις. Αλλά είχε μπει σε λεωφορείο και τερμάτισε τρίτος. Και άμα δείτε τον τέτα. Μπήκε σε λεωφορείο στα μισά, σταμάτησε ένα λεωφορείο, τον δούμε εδώ που τρέχει. Είναι αυτό το αγόρι. Και τον άφησαν. Δεν τον πήρανε χαμπάρι. Μπήκε μέσα και ο τέταρτος μετά που τον βλέπει λέει ρε παιδιά, είναι αυτός που κοιτάει. Και λέει ρε παιδιά, αυτός δεν με πέρασε ποτέ ο τύπος. Πώς βγήκα εγώ τέταρτος και αυτός τρίτος. Και τελικά τον πήρανε χαμπάρι ότι στα μισά της διαδρομής μπήκε στο λεωφορείο της γραμμής και λίγο πριν το τέλος κατέβηκε και έταξε και πήγε στον τερματισμό. Καλά και πήρε λεωφορείο και δεν βγήκε πρώτος. Για να μην ξέρεις. Σωστό και αυτό. Είχε μια στάση παραπάνω. Σωστό και αυτό. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Λοιπόν, εκεί στο εξωτερικό, στο Hollywood, τον πιάσαν τελικά αυτόν που έβγαζε τις γνωστές star του Hollywood. Είχε μπλέξει με το FBI, του είχε πάει η Scarlett Johansson, δεν υπήρχε περίπτωση να τον πιάσουν. Από τη στιγμή που αφήνουμε τόσα ηλεκτρονικά αποτυπώματα, το είχαν ήδη εντοπίσει από που ήταν. Το θέμα είναι το εξής. Η Scarlett Johansson είχαν βγει δύο ή τρεις φωτογραφίες της που της είχε κλέψει ένας hacker από το κινητό της. Δεν της είχε στείλει πουθενά, δεν της είχε βγάλει. Το είχε βάλει το FBI να τον βρούνε, τον έπιασαν. Τώρα η Scarlett Johansson ζητάει να τον βάλουν 121 χρόνια φυλακή. Γιατί μαζί με αυτόν, μαζί με την Scarlett μάλλον, είχε κάνει hacking σε υπολογιστές και κινητά από άλλες 5-10 διάφορες. Αυτές είναι που έχουμε στο βίντεο. Ναι, αυτές. Έχει πάρα πολλές κοπέλες. Έψαξα και τις βρήκε. Δυσαρεστηθήκαμε όλοι που είδαμε αυτό το θέμα. Αλλά τι να κάνουμε για την ανάγκη του ρεπορτάζ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που γυμνές φωτογραφίες μιας διασημότητας κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ. Ήταν η πρώτη όμως για τη Scarlett Johansson. Μια από τις πιο ποθητές γυναίκες στον κόσμο, ένα από τα ονόματα που αναζητούν περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης ή χρήστες του διαδικτύου τα τελευταία 5-6 χρόνια. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν θα γινόταν με τις δύο φωτογραφίες της Scarlett, αν η ίδια δεν έτρεχε να διαμαρτυρηθεί αλλά και να ζητήσει βοήθεια και προστασία από το FBI. Οι δύο φωτογραφίες της νέας Marilyn, όπως βιάστηκαν κάποτε να την ονομάσουν στην Αμερική, είναι γυμνές μεν, συνηθισμένες πλέον δε, ειδικά στη νεότερη γενιά που έχει μεγαλώσει με κινητά τηλέφωνα και αυτοφωτογραφίσεις μπροστά σε καθρέπτες. Στη μία εμφανίζεται το περιβόητο στήθος της, γυμνό όπως εκατομμύρια άντρες εδώ και χρόνια το φαντασιώνονται, και στη δεύτερη τα οπίστια της μέσω αντανάκλασης στον καθρέπτη πίσω από μία πετσέτα. Το θέμα προέκυψε βέβαια όταν η Scarlett πήγε στο FBI για να ζητήσει να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι hackers οι οποίοι φέρονται να έκλεψαν τις φωτογραφίες αυτές από το κινητό τηλέφωνο της ξανθιάς αγαπημένης Παναγιάς του Hollywood. Το FBI, περιέργως πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά media, εμφανίζεται να ενδιαφέρεται θερμά για την υπόθεση. Δεν είναι άλλωστε η Johansson η πρώτη star που ζήτησε τη βοήθειά του για αντίστοιχο θέμα. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν 50 όμορφα και παγκοσμίως διάσημα κορίτσια έχουν δεχθεί επιθέσεις από hackers που τους πήραν γυμνές φωτογραφίες από κινητά και υπολογιστές. Κατά βάση, αναφέρουν οι Αμερικανοί συνάδελφοι, οι φωτογραφίες χακάρονται, κοινοσκλέβονται μέσω των λογαριασμών email των ίδιων των star. Αν δεν έγινε απολύτως ξεκάθαρο δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα έξυπνων κομπιουτεράδων που σπάει κωδικούς και servers και μπαίνει στα απεσταλμένα των διάσημων κοριτσιών που βλέπετε γυμνά τόση ώρα για να βρει όποιες πονηρές φωτογραφίες μπορεί να έχουν στείλει σε κάποιο αμόρε τους. Το τρομερό με αυτή την ομάδα των hackers, σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές μέσα από το FBI, είναι πως πρόκειται μεν για πιτσιρικάδες, αλλά πως ό,τι κάνουν δεν το πράττουν γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά ή να γίνουν γνωστοί, αλλά γιατί τους εξιτάρει η διαδικασία. Λογικό μοιάζει πάντως. Είσαι ένας έφηβος Αμερικανός που τα χέρια σου ταξιδεύουν στα πληκτρολόγια και τα προγράμματα παράκαμψης κωδικών με ταχύτητες υπερηχητικές. Είτε βγάζεις λεφτά, είτε απλά κυνηγάς μια πανάκριβη υποτροφία σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο, μια γυμνή φωτογραφία της αγαπημένης σου στάρ σε εξιτάρει περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ποια είναι αυτά τα κορίτσια λοιπόν που έχουν μπει τόσους μήνες στη θέση της Scarlett Johansson? Ακούστε και μετρήστε. Vanessa Hudgens, Jessica Alba,
Miley Cyrus. Ναι, ναι, η ανήλικη ακόμα Hannah Montana είναι αυτή. Emma Caulfield, Addison Timlin, Renee Olstead, Busy Phillips, Ali Carter. Οι γυμνές φωτογραφίες που φέρονταν να είναι της Blake Lively από τον Gossip Girl και για μερικές μέρες θρυλείται όπως είχαν σταλεί μέσω MMS στο Leonardo DiCaprio, αποδείχθηκε πως τελικά ανήκαν σε μια σωσία. Ομορφότατη μεν σωσία δε. Αντιθέτως βέβαια, οι γυμνές φωτογραφίες από δωμάτιο ξενοδοχείου της Rihanna, που αποκάλυπτε όποιες γωνίες του γυμνού κορμιού της δεν ήταν εύκολο να δει η ίδια με τα δικά της μάτια, ήταν και αυθεντικές και απολύτως αρετουσάριστες. Απλά δεν είχαν κλαπεί από κανέναν. Τότε υπήρξε βέβαια η φημολογία πως η ίδια η Rihanna είχε αφήσει να διαρρεύσουν για να συζητηθεί και να ανεβάσει τις μετοχές της στο Παγκόσμιο Μουσικό Χρηματιστήριο, αλλά όπως αποδείχτηκε, ήταν ένας πρώην εραστής της που είχε δώσει τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Πού είναι τα χρόνια, θα πουν τώρα οι παλιότεροι, που για να δει κανείς λίγες ανατολικές λεπτομέρειες παραπάνω μιας αγαπημένης εξοβόμβας, έπρεπε κάποιος παπαράτσι να ξημεροβραδιαστεί πίσω από θάνους σε κάποια παραλία γυμνιστών. Ή που τουλάχιστον ένας όχι και τόσο φρόνιμος σύζυγος, σαν τον Τομιλί ένα πράγμα δηλαδή, αποφάσιζε πως χρειάζεται λίγο ρευστό παραπάνω και πουλούσε την ιδιωτική βιντεοτενία με τον μήνα του μέλητος σε κάποια εταιρεία διανομής. Τα σημερινά κορίτσια τα βγάζουν όλα μόνα τους. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Να μην σε για πόσο θα καταδικαστεί αυτός, έχουμε ακούσει. Αυτό θέλω να σου πω. Μην είμαστε και τόσο σίγουροι γι' αυτό, γιατί πολλούς hackers το FBI τους παίρνει και τους έχει στη δούλεψή του. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα τιμωρηθεί. Αλλά για να τον βγάλουν στη φόρα θα πει ότι κάπως πρέπει να τον καταδικάσουν. Δεν το κράτησε κρυφό δηλαδή. Φόρα, το βγάζουν στη φόρα για να. Άμα θες να καταπραίνουν λίγο τα. Μπροστά, σε κρύβουν. Το βγάζουν τη φορά για να ηρεμήσει λίγο και η Σκάρλετ, αλλά πολλούς από αυτούς τώρα μέχρι και συνέδριο. Αν δεν ακούσουν ποια είναι η απόφαση γι' αυτόν. Πάντως υπάρχει μέχρι και συνέδριο στο Las Vegas που τους παίρνουν, τους μαζεύουν και τους αγοράζουν. Και συγγνώμη, όλα αυτά για να εξηγήσω. Τα έχω δει σε ταινίες αυτά που λέει βέβαια, Θοδωρή. Ε. Ποιος? Τα έχω δει σε ταινίες αυτά που λέει. Ισχύει, ναι, έχω κάνει έρευνα για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Το μεγαλύτερο από την σήμερα έχουμε θέμα με την Ειρήνη Χιρδάρη, την sex editor. Και θέλω να σου πω ποιο είναι το θέμα για να μου πεις αν θες να μείνεις στη συζήτηση. Γιατί με ενδιαφέρει η άποψή σου. Το θέμα είναι ο τρόπος που κάνουν σεξ οι Έλληνες σήμερα. Αν έχει κάτι αλλάξει και αν είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Νομίζω ότι επειδή είναι ένα καθαρά θεωρητικό θέμα για μένα, δεν ξέρω αν θα βοηθήσω, γιατί με το σεξ πρακτικά δεν το γνωρίζω. Σου βάλαμε και καινούργιο γνώμη. Άσε μας μωρέ και εσύ πρακτικά δεν το γνωρίζεις. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό, Κατερίνα? Ότι δεν το γνωρίζει. Όχι, για το αν οι Έλληνες τον τρόπο που κάνουν σήμερα σεξ. Πώς είναι η σεξουαλική του ζωή, με λίγα λόγια. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν θέμα. Πιστεύεις ότι μπορώ να συνεισφέρω? Πιστεύεις ότι μπορείς εσύ να συνεισφέρεις? Εγώ ναι, μπορώ στη συζήτηση. Έχω μια άποψη. Έχεις, θα ήθελα και εγώ. Πολύ θερμοί εραστές οι Έλληνες. Πολύ. Χαμός. Ποιοι? Με τους υποτιμάμε. Μ' αρέσει που εσύ αβαντάρεις τους άντρες και οι άντρες κοροϊδεύουν μόνο στον εαυτό τους. Ναι, χαμός. Ο άλλος δεν έχω κάτι να πω. Ου, ναι, λέει ο άλλος. Μπράβο ρε παιδιά. Χαμός είπαμε, Ελένη. Εγώ μπορώ να πω πάρα πολλά. Μην μιλήσεις εσύ γι' αυτό. Θα τα πω. Θα τα πεις τώρα με τη Χιρδάρη. Ναι, ναι. Άλεξ. Ελένη, είσαι πάρα πολύ hot σήμερα. Σε ευχαριστώ. Άλεξ μου. Παρακαλώ. Αυτό το γυαλί είναι μοιοπίας ή το βάζουμε για ομορφιά? Όχι, είναι μοιοπίας. Το φέρανε χτες. Για να το φορέσω να δω. Κάθε μέρα μου βάζεις και ένα γυαλί. Συνήθως ηλίου. Άντε να δούμε και μοιοπίας. Δεν βλέπω, έχεις όντως μοιοπία. Οπότε δεν μπορώ να τα ανοίξω τα μάτια μου. Πόσο έχεις, παιδί μου? Σιγά μωρέ, 1,5 και 1. Άρα εμένα δεν έχει καθόλου. Εσύ είσαι. Έχω άλλα εγώ που δεν λειτουργούν καλά. Κουκουβάγια στο μάτι. Τι θα πούμε σήμερα? Λοιπόν, θες να πούμε ένα θεματάκι γρήγορα? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα μωρό το οποίο είναι ήδη τεχνολογικά εξελιγμένο. Τεχνολογικά? Ναι, ξέρει να διαβάζει από το iPad. Να το χρησιμοποιεί. Από το πιλάκι. Ποιο? Το μωράκι που βλέπω και τραβάει το iPad δεξιά-αριστερά? Ναι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Αλλά μετά μπλέτιεται. Και του δίνουν περιοδικά και δεν ξέρω να το διαβάζει. Νομίζω ότι και αυτό είναι πιλάκι. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό που κάνει έτσι το περιοδικό? Εσύ είσαι γλυκούλης, μωρέ. Εσύ είσαι γλυκούλης. Και σήμερα έχεις να μου πεις από ό,τι βλέπω εδώ. Μπορώ. Για μπαζάρ φίλων ζώων, για αεροπορικό σοου, για μουσική και τέχνη, σπέτσες. Βαφτίσια. Αυτό με τα βαφτίσια θα μου το πεις πριν φύγω. Θα σου το πω τώρα. Τώρα θα μου το πεις. Ετοιμάστε το βίντεο με τα βαφτίσια, παρακαλώ, να το δείξεις στην Ελένη. Λοιπόν, είναι κάποιοι Ινδοί που έχουν ένα ειδικό έθιμο για το πώς βαφτίζουν τα παιδιά τους. Εμείς θα βάζουμε στο νερό, στην κολυμπήθρα. Αυτοί το βαφτίζουν έτσι. Τρελάωσε καλέ! Τι κάνανε? Είσαι με τα καλά σου, πού βάλες να δω, θα τρελαθώ. Δες το λίγο. Δεν μπορώ να το δω. Δες το. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να χαμογελάσω. Παιδί μου, πέφτει στο σεντόνι το μωρό. Ούτε που κλαίει, πες. Είναι μια χαρά. Εμένα η καρδιά μου αυτή τη στιγμή έχει πάει στους 180 παλμούς. Το δευτερόλεπτο, νομίζω.
Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να το δω, συγγνώμη. Αυτό είναι βάφτιση. Ναι. Φεύγω. Να σου πω, μπορώ να πάμε στην Κατερίνα Καινούρη να σου πω ευχαριστώ που με υποστήριξε χτες. Ναι, πήγαινε, δώσεις και ένα φιλί, αλλά μην τη σηκώσεις όρθια, γιατί είπαμε, πάσχουμε από τα κούνη. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, γεια σας. Α, ωραία. Α, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι να καλοπιάνουμε για να μας λένε καλά λόγια οι άλλες εκπομπές για το πώς ντυνόμαστε. Έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πού σας πάω τώρα εγώ? Πού σας πάω, Ελενίτσα μου? Σας πάω στην κυρία Μυρσίνη Λαμπράκη, την οποία τη γνωρίσαμε από κοντά την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από ένα link που κάναμε, μια σύνδεση στο σπίτι σου, φαντάζομαι. Στο σπίτι, ναι. Τα έχεις τόσο ωραία τακτοποιημένα στο σπίτι σου, που πραγματικά βγάλαμε δύο συνταγές σε 6 λεπτά. Μόνο την κουζίνα. Ευτυχώς που δεν μπήκατε στα άλλα δωμάτια. Η κουζίνα μας ενδιαφέρει. Και εσύ εκεί είσαι βασίλισσα στο χώρο σου. Ναι. Πόσα βιβλία έχεις γράψει? Έχω πάρα πολλά από τα βιβλία στο να σου πω. Και είναι 12 πάρα στην πολύ. Ελλάδα και 12 στο εξωτερικό. Τα ίδια έχεις βγάλει και έξω ή έχεις κάνει άλλα για έξω? Άλλαγες, για να μπορούν να προσαρμοστούν στις συνήθειες του κόσμου που τρώει έξω. Εσύ τώρα πες μου, αν δεν το κάνεις για δουλειά, δηλαδή όταν δεν μαγειρεύεις για να γράφεις βιβλία, μαγειρεύεις στο σπίτι σου, μαγειρεύεις στους φίλους σου? Για κέφι στους φίλους, όχι αλήθεια. για μένα ποτέ. Δεν τα τρως αυτά που φτιάχνεις. Απλά τσιμπάς. Ναι, πες μου ότι προσέχεις και τη σιλουέτα σου. Ναι. Να σου πω, υπάρχουν φαγητά τα οποία έχουν έξτρα θερμίδες και υπάρχουν και φαγητά που είναι αυτό που λέμε σε νορμάλ ποσότητα θερμιδών, έτσι δεν είναι? Σε αυτά έχω ειδικευθεί, γιατί αυτά τρώω εγώ. Αυτά που θα μας παρουσιάσει σήμερα, που το ένα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα και μπύρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σωστά. Και το άλλο είναι μια τηγανιά που εμένα μου φάνηκε λίγο κουφή, γιατί εγώ ξέρω ότι τηγανιά, δεν είχα σκεφτεί τη χανιά με κάτι γλυκό μαζί. Και εσύ μου είπες με γλυκιά κολοκύθα. Μα και το πράσο γλυκό είναι, άμα το σκεφτείς. Ναι, αλλά ξέρεις, το έχουμε σαν αίσθηση, το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ναι, το πράσο. Ότι τη γλυκιά κολοκύθα, λέω, ρε, εσύ θέλω να το δω αυτό. Μ' αρέσει πολύ σαν υλικό η κολοκύθα και τη δουλεύω γενικώ στην κουζίνα μου. Μ' αρέσει. Είναι και ένα υλικό. Και πολύ. Πολύ. Που αν το ισορροπήσεις με κάτι οξινό, όπως αυτό το πιάτο, που έχουμε και το τζίντζερ. Mm-hmm. Και έχεις βάλει τζίντζερ εδώ. Και σόγια, ναι. Είναι θεϊκό. Πω, πω, πω. Τώρα ένας Έλληνας κλασικός από πάνω θα τριβεί και λίγη φέτα. No bad. Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει. Αυτή τη μυρωδιά έτσι την περίμενα. Αυτή δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Έχεις, ναι, κάνει τις πονηριές σου και πάει λίγο σε ταϊλανδέζικο, ναι, έτσι, για τον το μυρίζεις. Και χρώμα. Και επίσης τη μαριναρούμε την γλυκό κολοκύθα, όπως ακριβώς κάνουμε στο γλυκό του κουταλιού, που βάζουμε το ξινό ή το λεμόνι για να μας μείνει λίγο τρεγανή. Mm. Να τη βρίσκει στο δόντι, δηλαδή μην είναι λιώμα. Μην έχεις ανάψει όμως εδώ πέρα να καίνε. Έλα, θα ανάψω. Αχ, μέχρι να ζεστάνει η κουζίνα. Μήπως να πάω να μου πει η Άση λίγο τι έχουμε θέμα σήμερα? Γιατί πρέπει λίγο να μας πάρει μπρος η κουζίνα. Θέλει και το χρόνο της στο μάτι να, okay, να ανάψει. Έλαντε. Έτοιμη. Ξαναγράφει έρ. Όχι, ξαναβγεί και το... Λοιπόν... Με ποια συνταγή θα ήθελες να ξέρεις? Θα σε αφήσω να πάρει μπρος. Γιώργο μου, έλα να βάλεις παιδί μου στην κουζίνα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να ζεστάνει λίγο, πάω να μου πει η Άση τι είναι το θέμα μας σήμερα και σου ξανάρχομαι. Μην φύγεις από εδώ και μην βγάλεις από εκεί πέρα την κατσαρόλα για να προλάβει να ζεσταθεί. Σαββατοκύριακο έρχεται, να πούμε έτσι και κάτι ευχάριστο, γιατί με τις προηγούμενες μέρες... Σου πάει αυτό το χρώμα, ναι, ναι, να σου πω κάτι, πρέπει να τα φοράμε αυτά τα χρώματα τελικά. Το λέω, ναι, σήμερα εγώ που φοράω μαύρο. Ναι, σε είδαμε το μαύρο το πρωί. Έχω να το βάλω από πέρσι αυτό το χρώμα, όχι στην εκπομπή, γενικώς, ναι, ναι, στη, ναι, ζωή μου. Σου πάει βέβαια. Αλλά βλέποντάς το αυτό, νομίζω ότι θα ακούσω ωραία πράγματα. Νιώθω ότι είμαι χαμογελαστή κι εγώ. Νιώθω ότι κι εσύ είσαι χαρούμενη σήμερα. Ναι, μόνο όντως και μόνο που έχεις βάλει αυτό το χρώμα. Το ροζ και το λευκό. Όντως. Έχω να πω ωραία πράγματα. Είναι Σαββατοκύριακο πιο ελαφρύ από τα άλλα. Mm. Έχουμε μια σελήνη στους διδύμους, που σου αρέσει κιόλας αυτή η σελήνη εσένα. Γενικότερα όμως είναι μια σελήνη που δεν δέχεται δύσκολες επιρροές. Έχουμε και ωραίες όψεις. Οπότε είπα να πούμε πώς θα περάσουμε αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Γιατί η επόμενη εβδομάδα πάλι μας ξαναβάζει έτσι στο μοτίβο της έντασης κτλ. Σαββατοκύριακο. Μια ερώτηση. Ναι. Για όσους, ρε παιδί μου, θέλουν να κλείσουν μια δουλειά, λέμε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες τώρα, αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα. Ποια περίοδος αυτό είναι το καλύτερη? Μήνα. Αυτό το μήνα. Αυτό και στις το αρχές... μήνα να κλείσουν οι δουλειές. Και στις αρχές του άλλου μήνα. Δηλαδή, αν είναι να υπογράψεις κάτι, να συμφωνήσεις κάτι και γενικότερα θέλεις να έχει μια διάρκεια, να κρατήσει. Να κρατήσει. Να κρατήσει. Να κρατήσει. Γενικότερα, καλό είναι πριν φτάσουμε στα μέσα Νοέμβρη. Και το λέω αυτό γιατί μετά από τα μέσα Νοέμβρη ξεκινάει ανάβρωμος Ερμής. Εκλείψεις, ο Άρης στην Παρθένο, είναι πολλά και δύσκολα τα ζώδια. Και πότε ξανά χαλαρώνει το θέμα και μπορεί κανείς. Να υπογράψει, να συμφωνήσει. Ναι, παιδί μου. Βρήκα εγώ θα έλεγα, λέμε, ναι, αρέσει, θες να την κλείσεις. Σωστά. Μετά πάμε για τα τέλη του Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη, εκεί πέρα είναι μια χαρά.
πάλι. Αλλά μετά πάλι στο τέλος Γενάρη και για ένα διάστημα από τέλος Γενάρη μέχρι Απρίλη δεν μου αρέσει γιατί έχουμε και ανάβρωμο Άρη. Οπότε όταν θέλεις να πας να πάρεις ένα ρίσκο ή να κάνεις μια εκκίνηση, θέλεις έναν Άρη δυνατό. Γιατί ο Άρης είναι η δράση, είναι η πρωτοβουλία. Τώρα ανάβρωμος Άρη στην Παρθένο. Δεν το λες την καλύτερη όψη για να μπει στη διαδικασία να ξεκινήσεις κάτι. Συνήθως με τον ανάβρωμο Άρη κοιτάς να τελειώσεις αυτά που έχεις ξεκινήσει. Άρα νομίζω ότι μέχρι τις αρχές, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοέμβρη είναι καλά τα πράγματα για τέτοιου είδους καταστάσεις. Μετά στο τέλος του Δεκέμβρη και το Γενάρη μέχρι τέλος πάντων τις 23 εκεί πέρα. Μάλιστα. Είναι ok. Λοιπόν, ας δούμε το Σαββατοκύριακο που έχουμε τη Σελήνη στους Δίδυμους. Σήμερα ακόμα είναι η Σελήνη στον Ταύρο. Οπότε πιθανώς αυτό το αίσθημα της ελαφρότητας ή ότι τα πράγματα μπορεί να είναι τέλος πάντων στο βάθος τους και λίγο αισιόδοξα, μπορεί ακόμη να μην το νιώθουν. Σίγουρα δεν το νιώθουν τα σταθερά ζώδια. Δηλαδή, επειδή έχουμε Σελήνη Ταύρο. Παρότι είναι όμως ο Δίας εκεί τώρα, δεν το βοηθάει καθόλου. Βοηθάει λίγο, αλλά είναι ο Άρης το Λέοντα που κάνει αυτό το τετράγωνο και όσο να είναι, δημιουργεί και ένταση και νεύρα και ψηλό έτσι, προβλήματα στην καθημερινότητα. Άρα, Λέοντες, Ταύροι, Σκορπιοί και Υδροχόοι και σήμερα, όπως και αύριο το πρωί, μπορεί να είστε λίγο στην τζίτα ακόμη. Αλλά από το απογευματάκι και μετά του Σαββάτου, από το μεσημέρι και μετά, τα πράγματα βελτιώνονται. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Προλαβαίνουμε. Ναι, θα πάω σε διαφημίσεις, okay. Συγγνώμη, για να μην σε κόψω τον κρυό. Ας τα δούμε όλα μαζί αμέσως μετά. Μυρσίνη μου, καλά, πάμε εμείς από εκεί. Τέλεια. Έτσι, πάμε. Μην.